Ναι, έχουμε μαζέψει πάρα πολλές φωτογραφίες, τις οποίες χρησιμοποιήσαμε για να δούμε το πώς αφαιρούνταν πολλά κομμάτια από το πεδίο. Ουσιαστικά τα σωστικά συνεργεία μάζευαν όλα τα συντρίμμια σε συγκεκριμένο χώρο και η ομάδα, μια συγκεκριμένη ομάδα, πολύ μεθοδικά, μάζευε κάποια κομμάτια τα οποία μεταφέρονταν σε συγκεκριμένο σημείο, ουσιαστικά πίσω από το κοντέινερ της ZIM, και από εκεί φορτώνονταν στην βοηθητική αμαξοστοιχεία η οποία βρίσκεται πάντα στο πεδίο με τα κίτρινα βαγόνια και εξαφανίζονται, παίρνονται από το πεδίο. Μάλιστα. Τα βλέπουμε, κύριε Ντούβρα, τα δείχνουμε εδώ πέρα, κύριε Κοκοτσάκη, αυτά εννοεί ο κύριος Ντούβρας. Βλέπουμε εδώ πέρα ανθρώπους με ειδικές στολές, έτσι. Με σήμανση μάλλον ειδικοί, κάποιοι και με ειδικές στολές. Εδώ είναι και το ένα OOCL, εκεί μαζεύουν, βλέπουμε. Το εντυπωσιακό είναι ο νεαρός, εκείνος με το full face, κρυμμένο πρόσωπο κλπ. Άλλες φωτογραφίες εδώ. Και εδώ είναι αυτό που είπε ο Νίκος προηγουμένως. Πού τα συγκεντρώνουν. Αυτό τώρα, αν το δείτε σε άλλες φωτογραφίες, θα δείτε ότι κάθε φορά έχουμε άλλο φορτίο. Αυτά συλλέγονται. Μετά από λίγο θα δείτε άλλη φωτογραφία που τα αντικείμενα δεν είναι τα ίδια, είναι άλλα. Άρα κάπως μεταφέρονται. Μεταπορθώνονται κάπου και είναι η βοηθητική αμαξοστοιχεία. Να, εδώ είναι άλλα. Δεν είναι τα ίδια. Ο κύριος Παπαδάκης έδειξε προηγουμένως κάποια άλλα που συγκεντρώνονται στις άκρες. Εν πάση περιπτώσει και αυτά δοθήκαν στον κύριο ανακριτή. Ναι. Όχι τώρα. Πολύ καιρό πριν, από την πρώτη μας έκθεση. Τώρα απλά τα κάνουμε πιο πολλά.